Και θα ολοκληρώσουμε το τέταρτο μέρος της εκπομπής μας. Θα πάμε στο Λασίθι και θα συναντήσουμε τον κύριο Γιώργο Καρτσάκη, είναι πρόεδρος των αστυνομικών υπαλλήλων της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου. Το θέμα μας, την καλησπέρα μου κύριε Καρτσάκη. Καλησπέρα σε όλους σας. Το θέμα μας είναι η επιστροφή στα Θρανία για 2.500 συναδέλφους σας, αστυνομικούς της ομάδας Δίας και όχι μόνο. Σωστά? Ναι, είναι της άμεσης δράσης αρχικά, ναι. Όπου μέσα στην άμεση δράση υπάγεται και η ομάδα Δίας. Ναι. Λόγω της πανδημίας, τα εκπαιδευτικά σεμινάρια και τα σχολεία των αστυνομικών, όχι μόνο της ομάδας Δίας αλλά και των υπολείπων, είχαν επί σειρά μηνών είχαν διακοπεί. Ναι. Εννοείται ότι οποιαδήποτε εκπαίδευση γίνεται προς τους αστυνομικούς, εμείς την καλωσορίζουμε, γιατί η κοινωνία εξελίσσεται, το έγκλημα εξελίσσεται και έχουν αυτή τη στιγμή την ευκαιρία οι συνάδελφοί μου να τους γίνουν στον καθένα από 2 μέρες θεωρητικής εκπαίδευσης σε θέματα που αφορούν το νέο ποινικό κώδικα, όπως είναι θέματα της ενδοοικογενειακής βίας ή τη νέα διάταξη που μετατρέπει σε κακούργημα την κατοχή μολότοφο σε πορείες ή σε άλλες δημόσιες συναθρήσεις, ναι. Ακόμα για τη βαριά εγκληματικότητα, όπως είναι η ανθρωποκτονία, όπως είναι ο βιασμός, η θανατηφόρος ληστεία, για τους βιασμούς των ανηλίκων και για άλλα πάρα πολλά θέματα. Να ενημερωθούν για το θέμα του ρατσισμού, της ξενοφοβίας. Και αυτά τα σεμινάρια θα τα κάνουν διάφοροι εισαγγελείς, διδάκτορες της νομικής και ψυχολόγοι, οι οποίοι μέχρι σήμερα διδάσκουν στις σχολές της ελληνικής αστυνομίας. Επίσης, θέματα οπλοτεχνικής, να μάθουν πώς να παρέχουν πρώτες βοήθειες, ακόμα για για τους ελέγχους υπόπτων οχημάτων και ατόμων. Ποιο είναι το χρονικό διάστημα που πραγματοποιούνταν τα συγκεκριμένα σεμινάρια που διεξάγονταν οι συγκεκριμένες δράσεις? Είπατε ότι είχαμε καιρό. Είχαμε καιρό να... Ναι, είχαμε πάρα πολύ καιρό. Όσον αφορά για το κομμάτι της ομάδας Δίας θα είναι τις επόμενες 20 εβδομάδες, οι οποίες ξεκίνησαν από σήμερα. Ναι. Μην ξεχνάμε βέβαια, και να το αναφέρουμε αυτό, είναι σημαντικό, το γεγονός ότι γίνονται κάποια σεμινάρια και εκπαιδεύσεις είναι για να γίνουν ακόμα καλύτεροι. Οι αστυνομικές ομάδες Δίας άμεσης δράσης είναι επαγγελματίες στη δουλειά τους, έχουν λάβει πάρα πολλές εκπαιδεύσεις και μην ξεχνάμε ότι είναι μια υπηρεσία πρότυπο, η οποία δημιουργήθηκε πριν 10 χρόνια. Δεν υπήρχε άλλη αντίστοιχη στην Ευρώπη, που να υπάρχουν αστυνομικοί οι οποίοι να επιβαίνουν σε 2 άτομα μέσα σε μία μηχανή. Αμέσως είδαμε τα αποτελέσματα, είδαμε το θάρρος τους, η κοινωνία ένιωσε την παροχή ασφάλειας. Και τους έχει αγκαλιάσει κιόλας, κακά και τα ψέματα. Τους έχει αγκαλιάσει. Και τους έχει αγκαλιάσει αντικειμενικά. Είναι το στολίδι της ελληνικής αστυνομίας. Ερώτηση, η μετεκπαίδευση συγκεκριμένη αφορά και αστυνομικούς της Κρήτης? Όχι. Προς το παρόν όχι. Αλλά μπορώ να σε ενημερώσω ότι τους τελευταίους μήνες έχουν ξεκινήσει διάφορα σεμινάρια σε αστυνομικούς, ας πούμε, της ασφάλειας των αστυνομικών τμήματων και ελπίζω ότι θα συνεχιστούν αυτά τα σεμινάρια. Είναι σημαντικό για εμάς να εκπαιδευόμαστε, όχι μόνο για να μπορούμε να είμαστε καλύτεροι να παρέχουμε το αίσθημα ασφάλειας στον πολίτη, αλλά και για την αυτοπροστασία μας. Με την υποστελέχωση πώς κυλούν τα πράγματα? Έρχεται και χειμώνας, κύριε Καρτσάκη, το έχετε παλέψει πολύ. Ναι, ναι. Έχετε ανέβει και στην Αθήνα, πραγματοποιείτε συναντήσεις. Το αποτέλεσμα. Ναι. Το αποτέλεσμα. Κοιτάξτε, όσο εκπαίδευση και να μας κάνουν, αν δεν υπάρχουν άτομα, δυστυχώς ένα αστυνομικός δεν μπορεί να φτάσει για να τα απεξέλθει. Ο νομός Λασιθίου συνεχίζει και αντιμετωπίζει πρόβλημα στην έλλειψη προσωπικού. Είμαστε σε καλύτερη κατάσταση από τα προηγούμενα έτη. Κάτι για το οποίο έχουμε ευχαριστήσει την ηγεσία και την πολιτική και τη φυσική που έχει σκύψει πάνω σε αυτό το πρόβλημα. Όμως, έχουμε, ας πούμε, αυτή τη στιγμή το αστυνομικό τμήμα της Νεάπολης, το οποίο έχουμε την επαναλειτουργία του. Η επαναλειτουργία του, μάλλον, έγινε πριν 2 μήνες και αυτή τη στιγμή έχουμε 13 αστυνομικούς μόνο
σε ένα αστυνομικό τμήμα το οποίο ασχολείται για θέματα τάξης, ασφάλειας, τροχέας. Μάλιστα. Αντιλαμβάνεστε ότι μόνο να κρατάμε τις, να γεμίζουμε γραφεία και να μην υπάρχουν αστυνομικοί έξω, που αυτό ζητάει ο Έλληνας πολίτης. Μάλιστα, μάλιστα. Κύριε Καρτσάκη, θέλω να σε ευχαριστήσω πολύ. Θα έχουμε την δυνατότητα να τα ξαναπούμε. Καταγράφουμε το ρεπορτάζ που αφορά και τους αστυνομικούς. Καλή δύναμη. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.